984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Νεφώσεις, βροχές, χιονόνερο και θυελλώδης άνεμοι επικρατούν και σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από αύριο η βελτίωση των φαινομένων, όπως λέει στον 984 ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, με μείωση της έντασης του ανέμου και άνοδο της θερμοκρασίας που αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή, όπως τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν προς το παρόν. Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Στο λιμάνι του Ηρακλείου το πρωί, εξαιτίας των ρηπών του ανέμου, το πλοίο νήσος Ρόδος χτύπησε πάνω στην προβλήτα κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου έγινε γνωστό ότι προκλήθηκε ένα σκίσιμο στην πλώρη πάνω από την Ισαλογραμμή, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς. Ακολούθησε η αποβίβαση επιβατών και οχημάτων χωρίς πρόβλημα, ενώ το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι έως ότου επιδιορθωθεί η ζημιά και δώσει την άδεια για τον απόπλον ιογνώμονας. Έγινε επίσης γνωστό ότι το ταξίδι των πλοίων της γραμμής από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο έγινε οριακά στα 8 μποφόρ με αλλαγή πλάνου και ρότας από το νοτιοδυτικό Αιγαίο, όπου η ένταση των ανέμων ήταν στα 7 με 8 μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεκάδες τα κρούσματα κορονοϊού στη φυλακή της Αλκαρνασσού, όπως και στο Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων στα Χανιά. Περισσότεροι από 20 είναι οι κρατουμένοι που έχουν βρεθεί θετικοί. Κρούσματα καταγράφονται και στους εργαζόμενους, με τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων να ζητά κλιμάκιο του ΕΟΔΗ να σπεύσει ώστε να εξετάσει το σύνολο των ανθρώπων της φυλακής. Στο Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Χανίων, 17 φιλοξενούμενοι και 10 εργαζόμενοι, 8 νοσηλευτές και 2 λοιποπροσωπικό εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. 3 εκ των φιλοξενούμενων νοσηλεύθηκαν στα νοσοκομεία, 2 στα Χανιά και 1 στο Ρέθυμνο, στις κλινικές COVID, ενώ 2 επέστρεψαν στο Ίδρυμα. Στη σύλληψη 7 ατόμων εμπλεκόμενων με τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων προχώρησε από την άλλη σήμερα η αστυνομία. Πτωτικές οι τάσεις του οικού φορτίου που παρατηρήθηκαν σε Ηράκλειο, μείον 58%, Χανιά μείον 29% και αυξητικές στο Ρέθυμνο, συν 31% και συν 38% στον Άγιο Νικολαό. 1767 οι νέες επιμολύσεις κορονοϊού που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη και 22.889 πανελλαδικά. 3 οι θάνατοι λόγω κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στα νοσοκομεία της Κρήτης. Πρόκειται για ασθενή 86 ετών στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και 2 στο Βενιζέλιο, 70 και 92 ετών αντίστοιχα. 222 σήμερα και οι νοσηλίες, 189 στις κλινικές COVID, 33 στις μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 29 διασωληνωμένοι. Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τις πλούσιες χώρες να διαθέσουν επειγόντως 16 δις δολάρια, τα οποία εξακολουθούν να λείπουν, για να χρηματοδοτήσουν το σχέδιό του για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Η επιστήμη μας έδωσε τα εργαλεία που απαιτούνται για την καταπολέμηση της πανδημίας. Εάν αυτά διανεμηθούν με αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο, τότε θα μπορέσουμε να τερματίσουμε την COVID-19 ως παγκόσμια έκτακτη ανάγκη για την υγεία φέτος, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του. Με το σύνθημα «Πάρε το τέρι σου και έλα να εμβολιαστείς», η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης καλεί κάθε πολίτη που δεν έχει εμβολιαστεί ή που θέλει να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του σε οριζόμενα εμβολιαστικά σημεία. Οι εμβολιασμοί αφορούν πολίτες ηλικίας 12 ετών και άνω και πραγματοποιούνται με το εμβόλιο της Pfizer. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό συγκαλεί σύσκεψη αύριο 10 Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην παλιά Λαχαναγορά με όλα τα εργατικά σωματεία, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με σκοπό τη διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων προστασίας και συνθήκων στους χώρους εργασίας, στα σχολεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς έναντι του κορονοϊού. Παγκρίτια πανεκπαιδευτική κινητοποίηση αύριο 5η στην πλατεία Ελευθερίας για την ανάδειξη των ζητημάτων της παιδείας που αφορούν όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς, με τη συμμετοχή των συλλόγων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Νίκος Καζαντζάκης, Φεστός και της ΕΛΜΕ Ηρακλείου. Παραμένουν στους δρόμους οι αγρότες της δύναμης των μπλόκων. Αύριο 5η, στο χώρο των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Αστερουσίων Ηρακλείου, Επιτροπή Αγροτών Τυμπακίου, που δίνουν ραντεβού στη ΔΕΗ στο Τσελικάκι. Μήνυμα του νέου ΙΠΑΤ Γιώργου Γεωργαντά στους Έλληνες αγρότες με την ανάληψη των καθηκόντων του λέγοντας «Σε αυτή την κρίση δεν είστε μόνοι σας, το κράτος είναι παρόν
και η παρουσία του θα πυκνώσει ακόμα περισσότερο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έθεσε τον αγροτικό κόσμο σε απόλυτη προτεραιότητα και όλες από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του. Ο νέος υπουργός σημείωσε επίσης όπως στήριξε η κυβέρνηση την ελληνική παραγωγή όλο αυτό το διάστημα. Έτσι θα το κάνει και τώρα, έτσι θα το κάνει και στο μέλλον. Θα εφαρμόσουμε τη νέα ΚΑΠ έχοντας πάντα τον αγρότη στο επικέντρο. Δικαστική εμπλοκή στο έργο του βορειοδικού άξονα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Νέα Κρήτη σήμερα, καθώς κοινοπραξία 4 εταιριών κατέθεσε προδικαστική προσφυγή για φωτογραφικό διαγωνισμό στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικολαός, ζητώντας την ακύρωσή του. Η εκδίκαση της προδικαστικής προσφυγής έχει οριστεί να γίνει στις 2 Μαρτίου. Πρακτικά, μετά την παραπάνω εξέλιξη, ο προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών για την υποβολή προσφορών στις 22 Φεβρουαρίου είναι στον αέρα. Επιστολή της ΑΔΕ προς τους κατοίκους των σεισμόπληκτων δήμων προκαλεί ανησυχία και επιφυλάξεις για τις προθέσεις της πολιτείας. Απευθύνεται σε όλους όσους έχουν μέχρι σήμερα υποβάλει αιτήσεις αποζημίωσης μέσω της πλατφόρμας arogi.gov.gr και τους ενημερώνει πως κατόπιν ελέγχων και διασταυρώσεων των στοιχείων τους, μεταξύ αιτήσεων και δελτίων επανελέγχων, δεν κατέστη δυνατή διεκπαιρέωση της αίτησής τους. Στην επιστολή αναφέρονται λάθη, ελλείψεις εγγράφων και στοιχεία που δεν ταυτίζονται μεταξύ τους. Σηκώνουμε τα χέρια, δεν καταλαβαίνουμε γιατί αυτή η επιστολή αναφέρουν δεκάδες από τους αποδέκτες της στον 984. Επιφυλάξεις για τις πραγματικές προθέσεις της πολιτείας εκφράζει ο Μάρκος Κοκολάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα. Πιθανολογούμε το τι μπορεί να ζητάει η επιστολή λίγες ημέρες πριν κλείσει η πλατφόρμα, σχολιάζει ο φοροτεχνικός Παύλος Σαμπαριτάκης, όταν κλήθηκε να βοηθήσει στη μετάφραση της κίνησης αυτής από την ΑΔΕ. Είναι αδιευκρίνιστα τα όσα ζητάει, είναι απαραίτητη και η παράταση της προθεσμίας λειτουργίας της πλατφόρμας, σημειώνει ενδεικτικά. Ενημερωτική εκδήλωση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων στη Βόνη το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου στις 5 το απόγευμα στο παλιό Δημοτικό Σχολείο. Ομιλητές η Μαρία Γρηγορίου και ο Λευτέρης Χαραλαμπίδης, πολιτική μηχανική. Στο πλαίσιο της ατζέντας, αυτοψίες, αρρωγή, σύσταση φακέλου, αποζημιώσεις, επιχειρήσεις. Η μερίδα με θέμα πρόγραμμα ελάττωσης σεισμικού κινδύνου και η λήψη μέτρων προστασίας σεισμικών φαινομένων στην περιφέρεια Κρήτης διοργανώνεται από την περιφέρεια 25 Φεβρουαρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Σκοπός η σωστή προετοιμασία και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα και επιτυχία τα προβλήματα που προκαλούνται από μια έντονη σεισμική δραστηριότητα. Αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας ο Χρήστος Σταϊκούρας, το 2029 έκλεισε πολύ καλύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαμε και αυτό αποτυπώνεται στο διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, λέει. Ουσιαστικά καλύψαμε όλη την απώλεια του 20, η ενέργεια μειώθηκε και αυτό αποτυπώνεται στο διαθέσιμο εισόδημα σε ένα νοικοκυριό. Το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη μέσα από μειώσεις φόρων ενισχύθηκε σημαντικά και σε αυτό συγκλίνουν πλέον και η ΕΣΤΑΛΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Υπουργός Οικονομίας, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις, υπογράμμισε ότι τα περιθώρια είναι περισσότερα μετά τις ανακοινώσεις των πρόσθετων μέτρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρόσθεσε. Λειτουργούμε και παίρνουμε τις αποφάσεις μας με κριτήρια. Τις ανάγκες και τις δυνατότητες του δημοσιονομικού χώρου, τα χρήματα να πηγαίνουν στον πολίτη και να μην χάνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Να ενισχύονται η μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση φόρου δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Κρατάμε και κάποιους πόρους του προϋπολογισμού για αργότερα εάν χρειαστεί. Με 39 ευρώ ανά μεγαβατόρα για κάθε νοικοκυριό από 42 ευρώ τον προηγούμενο μήνα θα επιδοτηθούν τα οικιακά τιμολόγια για το Φεβρουάριο όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια, το μέτρο αφορά σε όλες τις παροχές κυρίας κατοικίας όπως δηλώνονται στο Ε1 ανεξάρτητα εισοδήματος εμβαδού κατοικίας ή παρόχου. Οι πρώτες 150 κιλοβατόρες κατανάλωσης θα επιδοτηθούν με 150 ευρώ ανά μεγαβατόρα και η κατανάλωση από 150 έως 300 κιλοβατόρες με 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Λίγη την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το δεύτερο κύκλο της δράσης πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ενέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περιφέρειες σε μετάβαση με έμφαση στις γυναίκες. Το πρόγραμμα 12μηνης διάρκειας επιχορηγεί την πρόσληψη 5.000 ανέργων στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Θερεάς Ελλάδας, Ιωνίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Προβληματισμός για την αποκόλληση τμήματος της επένδυσης των Ενετικών Τυχών στην πύλη Ιησού και σύσκεψη σήμερα στο Δήμο, παρουσία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ο Δήμαρχος έδωσε εντολή για την αποκόλληση όλης της επένδυσης που έχει γίνει στην πρόσωψη της πύλης, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος νέας κατάρρευσης. Σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο ακρότηρι Χανίων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι άλλοι δύο βαρυπινίτες δραπέτες που αναζητούσε η αστυνομία μετά την απόδρασή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας από τα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάλου Χανίων. Είχε προηγηθεί η σύλληψη των τριών εξ αυτών στο Ηράκλειο. Κρίσιμες παραλήψεις, διαχρονικά προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας, σοβαρές ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας του αστυνομικού μεγάλου Χανίων αναδείχθηκαν επίσης κατά τη χθεσινή μαραθώνια δίκη των τριών Αλβανών δραπετών στο Αυτόφορο. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί, τόνισαν οι μάρτυρες αστυνομικοί που κάνουν λόγο για πλημελή μέτρα ασφαλείας. Δύο γυναίκες συνελήφθησαν στα Χανιά κατηγορούμενες για κλοπή. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι δύο συλληφθείς αλλοδαπές αφαίρεσαν από επιχείρηση προϊόντα συνολικής χρηματικής αξίας 81 ευρώ. Χειροπέδεσε ένα αλλοδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν περισσότερα από 200 γραμμάρια χασίς, πέρασαν χθες το πρωί οι αστυνομικές αρχές στη Χερσόνησο. Συνάντηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον θα είχε αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιεν Στόλτεμπεργκ και στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες. 984. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Να σώσουν ό,τι σώζεται σε μια χρονιά που αλλιώς τη σχεδίασαν και αλλιώς εξελίσσεται, θα επιδιώξουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ απόψε στις 8 στο ΟΑΚΑ στη ρεβάνς του κυπέλου του 0-0 της Τούμπας. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 7 με νέα Μποφόρ έως τους 12 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο. Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη, καλό σας μεσημέρι.